Έβουν επάνω, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής η εταιρεία προκειμένου να υποβάλει μηνύσεις και να ζητήσει και τη συνδρομή του εισαγγελέα. Βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις εδώ και απαγορεύουν την άνοδο προς το Πάνιο Όρος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Πέτρο τον Φιλίππου να σας πει ποια είναι η κατάσταση και να πάμε και στο Δήμαρχο Λαβριωτικής μετά, στον κύριο Δημήτρη. Λουκά. Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στους πρόποδες στο Πάνιο Όρος. Γεια σας. Εδώ και τουλάχιστον από το 2004, από ό,τι θυμάμαι, έχει ξεκινήσει μια ιστορία για να μπουν ανεμογεννήτριες. Στην αρχή ήταν να μπουν 27, τώρα έχουν καταλήξει 18. Και τις τελευταίες μέρες έχουν αδειοδοτήσει για να ξεκινήσουν τη μία. Βεβαίως υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο, γιατί είναι τεράστια η περιβαλλοντική καταστροφή που θα ανεμογεννήτρια στο βουνό. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οι δρόμοι που θα ανοίξουν, όλα αυτά τα πράγματα θα ισοπεδωθεί το βουνό. Τα πράσινο που μετά τη φωτιά του 2007 το είχαμε δεντροφυτεύσει, είχαμε κάνει πολύ μεγάλες δεντροφυτεύσεις και υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθησία του κόσμου και κυρίως γι' αυτό και κινητοποιηθεί σήμερα ο κόσμος από μόνος του όταν μάθα πέρα σήμερα τα πανήμα χωρίς να έχει γίνει καμία ανακοίνωση. Πάμε και στον συνάδελφό σας. Θα κλιμακώσουμε τις προσπάθειες για να, ναι, για να αποτρέψουμε αυτό το έγκλημα και ένα τελευταίο. Σκεφτείτε από όλη την που είχε προγραμματιστεί να γίνουν ανεμογεννήτριες. Έχουν καταργηθεί όλες, εκτός από τη δική μας στο Πάνιο. Είμαστε δηλαδή και θα συνεχίσουμε. Πάμε στον Δήμαρχο Λαβριωτικής. Ναι, και στον κύριο Λουκά. Λοιπόν, καλημέρα. Όπως και στο παρελθόν, σχεδιάζουν άλλοι για μας χωρίς εμάς. Η Κερατέα είχε αποδείξει στο παρελθόν όταν ήταν να γίνει το περιβαλλοντικό στην περιοχή μας. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, αντέδρασε και το αποτρέψε αυτό το έγκλημα. Έτσι και τώρα, είναι της Κερατέας των Καλυβίων και εκεί έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε δράσεις που θα αναδείξουν το βουνό με μονοπάτια, με την πανίδα μας, τη χλωρίδα μας. Ο σχεδιασμός και η κατάσταση των αιωτριών, βλέπετε ότι σε όλη την Ελλάδα, από την Τίνωση, αυτό το πράγμα τώρα θα ξεφύγει τελείως. Δηλαδή, είμαστε υπέρ των νέων μορφών ανανεώσιμης ενέργειας, αλλά όχι οπουδήποτε. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να είναι όπως στο Σαν Τζόρτζ τις ανεμογεννήτριες, που είναι μια βραχονισίδα 15 μίλια από την περιοχή μας. Εδώ όμως δεν πρέπει να χαλάσει αυτός ο υπέροχος, ο ελληνικός όγκος που έχουμε. Έχει και πολύ αέρα, δεν έχουμε πολύ καλό έργο. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Λάπα, ευχαριστούμε και τους δύο δημάρχους. Εκεί το, Μέγκα. Το αιώνιο ζήτημα είναι αυτό.